Το νέο πρίτανη του ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης επισκέφτηκε ο Αντιπεριφερειάρχης Καβάλας Θεόδωρος Μαρκόπουλος, παρουσία και του απερχόμενου Προέδρου Θανάση Μητρόπουλου. Σε μια κλειστού τύπου συνάντηση συζήτησαν θέματα που βρίσκονται ψηλά στην πυραμίδα των προτεραιοτήτων, με πρώτο το ζήτημα της ευρύτερης συνεργασίας μεταξύ του ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και του Δημοκρητίου Πανεπιστημίου Θράκης. Πρέπει σήμερα να συγχαρώ και από κοντά τον καινούριο πρίτανη, τον εκλεγέντα πρίτανη Δημήτρη Παντέκα, καθηγητή Δημήτρη Παντέκα, με τον οποίο θα συνεχίσει το Ίδρυμα να πορεύεται, ελπίζω, στην ίδια κατεύθυνση την οποία χάραξε τα τελευταία χρόνια με τον προηγούμενο πρίτανη, τον καθηγητή τον Άστο Μητρόπουλο, ο οποίος καθ' όλη τη διάρκεια της θητείας του ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος χαρακτηριζόταν από ένα διευρυμένο πνεύμα συνεργασίας, αλλά εκτός από το διευρυμένο πνεύμα συνεργασίας, εκείνο το οποίο το χαρακτήριζε περισσότερο είναι η οραματική προσέγγιση της πορείας του ΤΕΙ, του Ιδρύματός μας, στο μέλλον. Πιστεύω ότι και αφού του ευχαριστήσω τον Νάστο Μητρόπουλο για τη συνεργασία που είχαμε, πιστεύω ότι στην ίδια κατεύθυνση θα συνεχίσουμε και στο μέλλον μαζί με τον καινούριο πρίτανη, τους αντιπριτάνης όλους, προκειμένου να μπορέσουμε να δούμε το Ίδρυμά μας να προχωράει πολύ περισσότερο. Θα συνεχίσουμε την ίδια πορεία στο Ίδρυμα για την αναβάθμιση του Ιδρύματος, μια παρακαταθήκη που μας αφήνει ο περχόμενος πρίτανης ο κ. Μητρόπουλος με τις μεγάλες προσπάθειες που έχει κάνει. Θα βοηθήσουμε το Ίδρυμα να γίνει πανεπιστημιακό. Βρισκόμαστε σε επικοινωνία με το Υπουργείο στα πλαίσια του νέου χάρτη της ανώτατης εκπαίδευσης και σε αυτό πιστεύουμε ότι δεν μπορούμε να το πετύχουμε αν δεν έχουμε τη βοήθεια όλης της Καβάλας, όλου του κόσμου και όλων των φορέων της Καβάλας. Είμαι απολύτως σίγουρος ότι ο νέος πρίτανης θα ακολουθήσει την πορεία την οποία έχουμε χαράξει για να πάει μπροστά του ΤΕΙ να γίνει πανεπιστήμιο. Και θεωρώ ότι με τις φρέσκες ιδέες, με τις νέες πρωτοβουλίες που θα αναλάβει, αυτό θα γίνει πιο σύντομα και καλύτερα. Πρώτο πλάνο το οποίο έχουμε είναι η συνένωση με το Πανεπιστήμιο. Μάλλον πρώτο πλάνο ήταν να γίνει αυτοτελώς το ΤΕΙ Πανεπιστήμιο, ένα τεχνολογικό πανεπιστήμιο, ένα πάγιο αίτημά μας. Δεύτερο πλάνο, αλλά νομίζω ότι αυτά προχωράνε μαζί, είναι να συνενωθεί με το Πανεπιστήμιο Θράκης. Τρίτο πλάνο ήταν να γίνει μια ευρύτερη τοποθέτηση ό,τι αφορά το ανοιχτό τεχνολογικό πανεπιστήμιο και τέταρτο πλάνο να συνωθεί με άλλα ΤΕΙ. Επομένως, αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στη συζήτηση μεταξύ του πρώτου και του δεύτερου σχεδίου το οποίο έχουμε. Μιλάμε με τον πρίτανη του Πανεπιστημίου Θράκης. Νομίζω ότι είναι σοβαροί άνθρωποι, είναι συνεργάσιμοι, αλλά όπως ξέρετε τώρα είναι μετεμποδίων η όλη κατάσταση, αλλά πιστεύουμε ότι σιγά σιγά αν εξομαλυνθεί θα έχουμε καλά αποτελέσματα.